Κύριε Κατσότη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παρδόνια σε εσάς και τους ακροατές. Θέλω να ξεκινήσω μαζί σας με ένα θέμα που αλίευσα και όχι εγώ και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι από το νέο πτωχευτικό νόμο. Λέει λοιπόν ότι απαλλάσσονται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων εταιριών από την κατάσχεση των παρουσιακών του στοιχείων παρά το γεγονός ότι η εταιρεία στην οποία είναι μέλη του ΔΣ χρεοκόπησε λόγω οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Αυτό είναι ένα θέμα που φαντάζομαι θέλει λίγο συζήτηση, διότι δεν μπορεί ένα μέλος του ΔΣΟΥ μιας εταιρείας να απαλλάζεται από τον πληστηριασμό της προσωπικής του περιουσίας όταν οδήγησε μια εταιρεία στα βράχια και την ίδια στιγμή ένας που έχει ένα μπακάλικο ή μια επιχείρηση με 5 άτομα, αν κάνει το ίδιο να κινδυνεύει να πάει στον κλειστή φυλακή. Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας, ο προβληματισμός σας, πώς είναι δυνατόν, αλλά όμως αυτή την πολιτική υπηρετεί η κυβέρνηση. Από τη μία η επιχειρηματικότητα είναι αυτή που στηρίζεται και από την άλλη ένας ο οποίος είναι φτωχός, ο οποίος βρέθηκε σε αυτή την φάση να φτωχεύσει, να το πω έτσι, να μην μπορεί να αποπληρώσει τα δάνειά του, γίνεται νικάρι στο σπίτι του. Αυτή είναι μια λογική και μια προοπτική που έχει αυτό το νέο πτωχευτικό δίκαιο που θα φέρει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Η ενίσχυση ουσιαστικά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, η απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια και να πάρει ό,τι μπορεί από τα φτωχά λαϊκά στρώματα τα οποία βρέθηκαν στην περίοδο της κρίσης σε αυτή τη δεινή θέση και δεν θα συνεχίσουν και τώρα με τη νέα κρίση η οποία επιταχύνθηκε από τον κορονοϊό, από τον COVID-19. Είναι σε πολύ δεινή θέση συνολικά μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι και έρχεται η κυβέρνηση να τους δώσει τη χαριστική βολή με το νέο πτωχευτικό δίκαιο, φορτώνοντας όλα τα βάρη, απαλλάσσοντας ανώνυμες εταιρείες και επιχειρήσεις από την υποχρέωσή τους να καταβάλουν αυτά που χρωστούν συνολικά στην ελληνική οικονομία. Απ' την άλλη όμως, κύριε Κατσότη, αν μιλήσουμε με καθαρά οικονομικούς όρους, όσο λιγότερα κόκκινα δάνεια έχει μία τράπεζα, τόσο πιο μεγαλύτερη ευελιξία έχει στο να ρίξει χρήμα ρευστότητα στην αγορά, να έχει περισσότερα χρήματα για φθηνότερα δάνεια και για το μέσο ή τον χαμηλά αμοιβόμενο πολίτη. Άρα μήπως και το θέμα των κόκκινων δανείων πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Τα κόκκινα δάνεια είναι δημιουργία αυτής της πολιτικής, κύριε Μπαρδόνη. Ένας εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει ολόκληρη τη ζωή του για να κάνει ένα σπίτι που θα μπορούσε τέλος πάντων μια άλλη μορφή οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας το σπίτι αυτό να το έχει και να είναι το κατάλληλο σπίτι με τα κατάλληλα τετραγωνικά για να μπορεί να στεγάσει την οικογένειά του. Σήμερα λοιπόν δουλεύει μια ολόκληρη ζωή και τελικά το χάνει. Γιατί θα παίρνει δάνειο για να κάνει το σπίτι του. Χάνει τη δουλειά του. Δεν μπορεί να αποπληρώσει και βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν τα κόκκινα δάνεια θα δημιουργεί αυτή η μορφή οργάνωσης της οικονομίας. Αυτή που πάνω απ' όλα σε τερένιο νόμο έχει το κέρδος. Αυτή η πολιτική, αυτό το σύστημα φταίει για τα κρούσματα τώρα, για τους ασυλωμένους. Γιατί φταίει τώρα για τα κρούσματα, για τους θανάτους, είναι λίγο άδικο για τις καταστροφές. Αυτό. Συγγνώμη κύριε Κατσότη. Αυτό. Το σύστημα γιατί φταίει για τα κρούσματα του κορονοϊού τώρα. Γιατί τα υγειονομικά πρωτόκολλα προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου για να μπορούν να μην διασαλευτεί η καπιταλιστική λειτουργία και πήγε στην άκρη το θέμα της υγείας του λαού. Ναι, και αλλά γι' αυτό έχουμε τώρα αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, και με τα κρούσματα, ναι, και τους και την ενεργεία και τη φτώχεια. Υπάρχει τώρα πλέον το 40% να είναι με τηλεργασία, είχε γίνει το εκπεριτροπής εργασία. Μπράβο. Όλα αυτά γίνονται για να μπορέσει να υπάρχει λιγότερος κόσμος στην επιχείρηση και η επιχείρηση να πάει καλά και ο εργαζόμενος να παίρνει κάποια χρήματα. Κύριε Μπαρδούνια, η επιδημία, η πανδημία να το πούμε έτσι, ήταν μια ευκαιρία για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι απαιτούν από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα έτσι ώστε να μονιμοποιηθεί η τηλεργασία, γιατί η τηλεργασία αυξάνει την παραγωγικότητα και την κυκλοφορία των επιχειρήσεων. Δεν είναι κάτι που το κάνουν για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αποσυμφορηθούν,
να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Το κάνουν γιατί το απαιτούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί ο εργάσιμος χρόνος και ο ελεύθερος χρόνος δεν υπάρχει. Είναι όλος εργάσιμος χρόνος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι εργοδότες ακόμη και το βράδυ με ένα mail, και το θα πρέπει να σε πάνω από, από τον υπολογιστή σου για να μου απαντήσεις ή για να πάρεις την εντολή να κάνεις τη δουλειά που πρέπει να κάνεις. Ο χρόνος εργασίας έχει αυξηθεί κατακόρυφα, η εντατικοποίηση, το άγχος, οι επαγγελματικές ασθένειες της εργασίας, να το πω έτσι, η επαγγελματική εξουθένωση είναι αυτή που κυριαρχεί, και είναι όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται. Η τηλεργασία, η συνεργασία, η λεγόμενη, οι αναστολές, είναι μέτρα τα οποία απέτησαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να διασφαλίσουν τα κέρδη και τη λειτουργία του. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή από το Πέραμα, τον Καπτά Βαγγέλη, ο οποίος λέει το εξής. Ποιάνει η θέση του ΚΚΕ στην πρόθεση του κυρίου Βρούτσι να δουλεύουμε υπερορίες, οι οποίες δεν θα τις πληρωνόμαστε, αλλά θα τις παίρνουμε σε ρεπό ή άδεια. Ένα μέτρο ακόμη, το οποίο εμείς καταψηφίσαμε το προηγούμενο νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση, το μέτρο αυτό, και κάναμε μάλιστα και ονομαστική ψηφοφορία, για να μην περάσει αυτό η κατάργηση ουσιαστικά του σταθερού ημερήσιου χρόνου, που αν θέλετε, σημείο αναφορά στο 8ωρο. Με βάση αυτό οργανώθηκε η ζωή του ίδιου των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Με βάση αυτό έγιναν οι συλλογικές συμβάσεις, καθορίστηκε ο κατώτερος μισθός, ο συλλογικός μισθός, ο κλαδικός μισθός. Τώρα αυτό λοιπόν διαλύεται. Μπορεί η επιχείρηση να σε απασχολήσει όποτε θέλει, όσο θέλει, και να σε πληρώνει αν θέλει και όποτε θέλει. Λοιπόν, αυτή να το πω, η βαρβαρότητα αυτού του συστήματος δεν μπορεί να διορθωθεί. Πρέπει να ανατραπεί. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να καταλάβει σήμερα ότι η θέση του είναι σε αυτή την πορεία. Να αντιδράσει, να αντισταθεί μαζικά, αποφασιστικά, οργανωμένα μέσα από τα συνδικάτα του και να βάλει μπροστά τις δικές τους ανάγκες ο εργαζόμενος. Το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, τις συλλογικές συμβάσεις, να βάλει μπροστά το μισθό ο οποίος θα του επιτρέπει να ζει, να βάλει μπροστά, αν θέλετε, όλα αυτά που σήμερα τον βασανίζουν στη ζωή του, στην οικογένειά του, στην καθημερινότητά του, όπως είναι η διακοπή του ρεύματος, η διακοπή του νερού. Έχουμε σήμερα τέτοια πράγματα. Ζει ο κόσμος όπως στη δεκαετία του 50. Κόβουν το ρεύμα στον κόσμο σήμερα που δεν έχει να πληρώσει. Και όμως αυτό δεν προστατεύεται. Για πετε μου, ποια είναι αυτή η κατάσταση που εξελίσσεται? Είναι υπέρ των εργαζομένων ή υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου που δεν έχει δαπανίσει ούτε ένα ευρώ μέσα σε αυτή την περίοδο? Κύριε Κατσότη, επειδή τρέχει χρόνος, να πάω σε ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε, ναι, που είναι πολύ σοβαρό. Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι ξεκινάει οι διερευνητικές επαφές με τους Τούρκους, αλλά όχι βέβαια συνομιλίες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι αναβλήθηκε η σύνοδο κορυφής από που ήταν να γίνει αύριο και μεθαύριο, επειδή λέει ο κύριος Μισελ είχε κορονοϊό. Λες και δεν μπορούσαν να κάνουν σύνοδο κορυφής με τηλεδιάσκεψη. Και οι πονηροί φάνουν το εξής ερώτημα. Μήπως όλα αυτά έγιναν για να αποφύγουμε το βέτο της Κύπρου για μέτρα κατά της Λευκορωσίας ή για κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Σωστός ο προβληματισμός σας, και δεν θα περίμενε κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους, που αν θέλετε υποθάλπτουν όλη αυτή την πολιτική της Τουρκίας, να πάρει μέτρα να προβεί σε κυρώσεις απέναντί της για σχεδιασμούς που είναι δικοί τους, κύριε Μπαρδουνιά. Είναι σχεδιασμοί των Γερμανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, είναι σχεδιασμοί των Αμερικάνων, που βέβαια από τη μία υπάρχουν προωθούντας αυτοί οι σχεδιασμοί, από την άλλη αυξάνονται οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει την ενέργεια του λέοντος από αυτή τη μοιρασιά, να το πω έτσι, από το συμβιβασμό που προωθείται, από τη συνεκμετάλλευση την οποία έχουν συμφωνήσει εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο? Πέτε μου κάτι, το θέμα περί μερικής αποστρατικοποίησης νησιών, ποια είναι η θέση σας? Γιατί ακούγεται κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, η Τουρκία συνέχεια βάζει άμεσα ή έμεσα όλο το φάλμα των διεκδικήσεων. Γκρίζες ζώνες, κυριαρχία επί νησιών και νησίδων, αποστατικοποίηση, το εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου, των χωρικών υδάτων, η διχοτόμηση του Αιγαίου. Όλα αυτά τα βάζει σε αυτές τις συναντήσεις που κάνουν, στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται την 61η τώρα. Λοιπόν,
Εμείς λέμε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας δεν θα πρέπει να μπαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες, οι οποίες οριοθετούν τα σύνορα της κάθε χώρας. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, που εκεί θα πρέπει πράγματι εδώ να εφαρμοστεί. Όσοι λοιπόν σήμερα δεν αναφέρονται σε αυτό, το αμφισβητούν. Και σε αυτό δεν αναφέρεται το ΝΑΤΟ, δεν αναφέρονται οι ΗΠΑ, δεν αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν δεν συμφωνούν με αυτές τις συνθήκες. Είναι και αυτοί με την αναθεώρηση, γιατί έτσι υλοποιούνται, ικανοποιούνται τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομήλων τους οποίους εκπροσωπούν. Άρα λοιπόν απέναντί μας δεν έχουμε συμμάχους, κύριε Παρδονιά. Έχουμε δυνάμεις οι οποίες υπονομεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και όταν εδώ η κυβέρνηση αυτή, αλλά και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιούν αυτούς τους σχεδιασμούς, υπονομεύουν και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Κύριε Κατζότη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.